ορίζοντες. Λοιπόν, παιδιά, συγκινήθηκα και θέλω να σου πω το γιατί. Δεν το παθαίνω ποτέ στον αέρα. Όμως, η κατάσταση των παιδιών συγκεκριμένο σύλλογο είναι αρκετά βαριές καταστάσεις το σύνδρομο Down που έχουν και όλες οι υπόλοιπες ασθένειες. Οπότε είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που πηγαίνουν πραγματικά εκεί και θέλουν να βοηθήσουν. Βλέπεις τώρα ένα παιδί που είναι ο Ευθύμης. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Τι είπε για τα τηλεοπτικά, τι έκανε. Τον έχουν βγει, τον έχουν κατηγορήσει, τον έχουν λιφοβολήσει. Και ξέρω εγώ ότι είναι ένα παιδί με πολύ ευαίσθητη ψυχή. Και ξέρω ότι αυτό το πράγμα το κάνει πάρα πολλά χρόνια. Και το κάνει με την καρδιά του και την ψυχή του και ο θελός. Και για μένα αυτό σημαίνει πολλά. Επειδή βγαίνουν τελευταία, κρίνουν, μιλάνε, ο ένας έχει άποψη. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτό το χώρο που έχουν μεγαλείο ψυχής. Και αυτό... καλό είναι που το δείχνεις. Και καλό είναι. Ναι, ξέρετε, όχι, απλά συγκινήθηκα γιατί βγαίνουν με παιδί μου όλοι. Ασχολούμαστε με μπούρδες καθημερινά. Ο ένας βγαίνει και κράζει τον άλλον. Η μία, η κομπλεξικιά βγαίνει και σχολιάζει αρνητικά συναδέλφους της. Η άλλη βγαίνει και μιλά αρνητικά. Και πραγματικά δεν ξέρω ποιοι από όλους αυτούς, μάλλον ξέρω, δεν θέλω να το πω δημόσια, έχουν ομορφιά ψυχής. Ελάχιστη σε αυτό το χώρο. Ελάχιστη. Μετρημένοι. Και έχουν περάσει εκατομμύρια από τα χέρια τους. Έχουν. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παιδί το ξέρω πολύ καλά, επειδή έχει κάνει παρέα και με τον σύντροφό μου. Είναι ένα παιδί με μεγάλες ευαισθησίες. Γι' αυτό και όσες φορές τον έχουν χτυπήσει, το αφήνουμε στην άκρη. Κοιτάξτε λοιπόν πόση χαρά δίνει σε αυτά τα παιδιά που ειλικρινά σας μιλάω, η κατάσταση στο συγκεκριμένο είναι. Αρκετά. Πρέπει να έχεις... Παιδιά, συγγνώμη που συγκινήθηκα. Συγγνώμη που συγκινήθηκε. Συγγνώμη να ζητούν αυτοί που δεν συγκινούνται, Κατερίνα μου. Απλά ξέρεις, είναι η ένταση και βλέπω, παιδί μου, πραγματικά το... Είναι ψυχάρα, είναι ψυχάρα ο Ευθύμης και όσοι δεν έχουν πάει σε τέτοια μέρη να συναντήσουν αυτά τα παιδιά, γιατί υπάρχει και στο Λαγονίσι η Έγνοια που φιλοξενεί τέτοια παιδάκια, θα τους κάνει τα πολύ καλό μου στη μετέπειτα ζωή τους να ζήσουν, να περάσουν μια μέρα εκεί. Να πούμε κάτι στην πραγματική ζωή. Κατερίνα, να πούμε κάτι για να βοηθήσουμε. Ότι αυτή η παράσταση προσπαθεί και ο Ευτύχης και ο σύλλογο, ο Ευθύμης, συγγνώμη, ο Ευθύμης προσπαθούν να πάρουν άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να δίνουν την παράσταση, να τη βλέπουν τα υπόλοιπα σχολεία, όλα τα σχολεία. Μπράβο, μπράβο. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Λοιπόν, θα αλλάξουμε.